και τα περάσει και από το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Είχα τη χαρά να ψηφίσω τον νόμο των 46-11 του άρθρου 120 για τη 13η σύνταξη, το οποίο άρθρο το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο κύριος Βορύδης σε μια προεκλογική του τοποθέτηση, ή μπορεί να ήταν και μετά τις εκλογές, είπε ο κύριος Βορύδης, έτσι, ότι δεν θα κοπεί η 13η σύνταξη. Και κάνατε και ένα λάθος εσείς, κυρία Γιάμαλη, δεν είναι μέχρι 500 ευρώ. Δεν είναι μέχρι 500 ευρώ. Πήρανε όλη τη σύνταξη, εννοούσα. Ναι, να είμαι σωστή. Πήραν όλη τη σύνταξη. Είναι όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας και αυτοί που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο. Και είναι σύνταξη, κυρία Γιάμαλη. Και είναι σύνταξη, κυρία Γιάμαλη, διότι αφορά όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι επιδόμα, είναι μόνιμο μέτρο και έχει να κάνει το ποσό που παίρνει κάποιος με βάση τη σύνταξη την οποία έπαιρνε. Το συνολικό ποσό, πόσο ήταν αυτό, κύριε Μπάρκα? Που δώσαμε, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Δεν είναι, κύριε Σορμελίδη, δεν είναι όλη η 13η σύνταξη όπως την φανταζόμασταν, την είχαμε στο νου μας πριν. Είναι έναντι του δώρου παλιά που είπατε. Ακριβώς. Όμως, κύριε Σορμελίδη, ήταν το πρώτο στάδιο το οποίο έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η επαναφορά της 13η σύνταξης, ακόμα και αυτό το ποσό, ήταν το πρώτο στάδιο. Και εμείς είχαμε δεσμευτεί, κύριε Σορμελίδη, ότι ακριβώς επειδή θα βρούμε το δημοσιονομικό κοινό αυτό, θα υλοποιήσουμε θα επαναφέρουμε όλη τη 13η σύνταξη. Το είχαμε πει αυτό το πράγμα. Και νομίζω, κύριε Σορμελίδη, ότι αν συγκρίνουμε τα ποσά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά είτε τη συντάξη είτε το μέρισμα που δινόταν τις γιορτές τα Χριστούγεννα, σίγουρα πήγαμε καλύτερα. Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Δηλαδή, μισό λεπτό. Το ποσό, γιατί αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, το είπε τώρα και ο κύριος Κονόμ. Αδειάσατε λοιπόν τα ταμεία. Όχι, κύριε Σουρμαντή. Και τώρα δεν θα δίνετε τίποτα κι εσείς. Καμία απολύτως σχέση. Ήταν ένα μόνιμο αυτό μέτρο. Αυτό σας είπε τώρα. Το τι λέει ο κύριος Κονόμ. Το λέει ο κύριος Κονόμ. Στο ποσό του Δεκεμβρίου, δόθηκε και Μάιο. Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό. Ακούστε, κύριε Σουρμαντή. Εγώ το έχω μπροστά μου. Πάντα. Το άρθρο 120. Μιλάμε. Γιατί τα λεφτά αν υπήρχαν. Αφήστε μου το άρθρο. Μα υπήρχαν τα άρθρα. Τα λεφτά υπήρχαν. Ακριβώς επειδή, κύριε Σορμελίδη, είχαμε τη δυνατότητα. Ήμασταν εκτός μνημονίου πρώτων. Το πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεύτερον, είχαμε το δημοσιονομικό χώρο. Καταφέραμε και είπαμε ως κυβέρνηση, είπαμε ότι δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, αλλά θα δώσουμε τη 13η σύνταξη. Και αυτό κάναμε. Από τη στιγμή που είναι μόνιμο μέτρο, κύριε Σορμελίδη, σημαίνει ότι καταγράφεται και στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα δεν κρατήσει. Άρα δεν μπορεί να λες ότι θα δω αν θα το έχω το χρόνο, αφού καταγράφει στον προϋπολογισμό. Άρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Γιάμαλη, είναι μια κυβέρνηση η οποία πνίγει το επιτελικό της κράτος σε 2 πόντους χιόνι στη Λαμία. Και είναι μια κυβέρνηση η οποία είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Εγώ είχα πει από την πρώτη στιγμή, από τον Ιούλιο και μετά, ότι θα είμαι τυπικός όσον αφορά την φρασιολογία μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα της δώσω ένα αβάτζο 6 μήνες χώρο για να μπορεί να πράξει πράγματα. Αλλά αυτά που συμβαίνουν όμως είναι εκ των όνων άνευ. Δηλαδή, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι θα πηγαίνουμε 4% από την πρώτη. Θα πετύχουμε φέτος 4%. Ναι. Ο κ. Οικονόμου, μόλις πριν από λίγο, είπε θέλουμε να φτάσουμε το 2023 στο 4%, να πλησιάσουμε στο 4%. Όλα τα οικονομικά. Αλλά και εσείς είχατε πράγματα που δεν κάνατε, κύριε Μπάρκα. Με όλο το σεβασμό. Κριθήκαμε για αυτό, αλλά θα σας απαντήσω σε αυτό. Ένα και δύο, εμείς, κυρία Γιάμαλη, βιώναμε το μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια χώρα η οποία πλέον είναι καθαρή όσον αφορά. Δεν λέω ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά η χώρα μας δεν έχει μνημόνιο. Δεν έχει αυτές τις δεσμεύσεις οι οποίες, αν θέλετε, περιορίζαν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Αλλά εμείς όμως κάναμε πράγματα. Και όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, και όσον αφορά τους συνταξιούχους, και όσον αφορά, αν θέλετε, την καλυτέρευση των πραγμάτων. Mm-hmm. Θα πω δύο πράγματα και θα κλείσω με αυτό, επειδή ακούστηκαν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό, να το ακούσουν οι εργαζόμενοι αυτό το πράγμα, γιατί τον αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, πρώτον, αναγνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι αύξησε τον κατώτατο μισθό. Κάτι που δεν έκανε ο κ. Βρούτσης τότε ω τομεάρχη τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγε ότι αυτά όλα είναι εικονικά και τα έκανε η Νέα Δημοκρατία κτλ. Άρα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί ότι θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό κατά το διπλάσιο όσον αφορά την όση ανάπτυξη έχουμε, το διπλάσιο. Το παίρνει πίσω
πίστευε ψέματα λοιπόν στον ελληνικό λαό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι εμείς θα αυξήσουμε άλλο τόσο το κατώτατο μισθό και θα φτάσουμε κοντά στο 22% όπως είχε κοπεί επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Ένα. Δύο. Η ανάπτυξη 4% δεν θα την πετύχουμε ποτέ. Και είναι ένα επίσης ψέμα που είπε η Νέα Δημοκρατία, μέσα στα πολλά ψέματα που είπε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομία και την εργασία. Και θέλω να πω κάτι. Θέλω να καταγγείλω κάτι δημόσια εδώ από το σταθμό σας. Η εταιρεία Τζάμπο ανακοίνωσε στην Πρέβεζα ότι θα λειτουργούν όλες τις, από εδώ και πέρα θα λειτουργεί όλες τις Κυριακές του έτους. Εγώ αύριο θα καταθέσω ερώτηση στη Βουλή, στον κύριο Βρούτση. Κάτι απολύτως παράνομο. Στέκεται σε μία. Αν στον θέλετε... αναπτυξιακό νόμο δεν υπήρχε εκείνη η ρύθμιση που έλεγε όμως ότι οι συλλογικές συμβάσεις και ο τρόπος και τα ωράρια μπαίνουν υπό. Όταν μπορεί να αποδείξει η επιχείρηση ότι υπάρχει ζήτημα, ότι μπορεί όχι, να. Όχι, εδώ είναι μήπως η περιφέρεια. Εδώ είναι η περιφέρεια. Ακριβώς. Είναι θέμα περιφέρειας. Γεωγραφικό. Ακριβώς. Λοιπόν, ανακοίνωσε λοιπόν η εταιρεία Τζάμπο ότι στην Πρέβεζα και μόνο θα δουλεύει κάθε Κυριακή κάθε πράγμα παράνομο, κυρία Γιαμάλη. Αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως. Επειδή τα σινιάλα της κυβέρνησης απέναντι στους εργοδότες είναι ότι παιδιά, μην αγχώνεστε, εμείς δεν θα σας έχουμε έλεγχο. Εμείς, κυρία Γιαμάλη, το ΣΕΠΕ το αναπτύξαμε. Βάλαμε ανθρώπους να δουλεύουν, κάναμε ελέγχους. 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προηγούμενος από εμένα υφυπουργός, ο κύριος Ηλιόπουλος, έβαλε στην Τράπεζα Πειραιός πρόστιμα για υπερορίες εργαζόμενων. Και τώρα γίνεται το κακό χάλι. Απολύει η Τράπεζα Πειραιώς παρανόμως ανθρώπους και δεν κουνιέται φίλο, όπως και στον ΟΤΕ. Κοιτάξτε να δείτε, τα σινιάλα που βγάζει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το χώρο της εργασίας, τους εργαζόμενους της χώρας μας, είναι πολύ πολύ άσχημα. Εμείς θα σταθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους της χώρας μας. Είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε αυτούς, τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ως παρήσακτους στην κοινωνία και στα κοινωνικά δρόμενα, κυρία Γιαμαλή. Ήσασταν σαφείς. Πάμε να δούμε αυτό που έλεγε ο κύριος Βορύδης για την 13η.